Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα με τίτλο «Οργάνωση αθλητικών δρόμενων και αθλητικός τουρισμός, σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές», με ομιλητές, τους καθηγητές σε φακομοτινής του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης, την κυρία Ουρανία Ματσούκα και τον κύριο Γεώργιο Κώστα, και τον αγαπημένο παγκόσμιο πρωταθλητή τριάθλου, κύριο Χρήστο Βερέφη. Μας θυμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας κύριος Ιωάννης Λόλος, ο βουλευτής Θεσπρωτείας κύριος Βασίλειος Γιώγιακας, ο διοικητής του 628 τάγματος πεζικού ως εκπρόσωπος του διοικητή της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας, η κυρία Κατσάρη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου, κύριος Παπάς Δημήτριος, ο πρόεδρος ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ηπείρου και γραμματέας του Γυμναστικού Συλλόγου Πρωτέας Ιγουμενίτσας Στίβος, κύριος Αθανάσιος Χασκής, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Τριάθλου και πρόεδρος της Ολυμπιακής Ακαδημίας, κύριος Νικόλαος Καραγιάννης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας, εκπρόσωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κυρία Γκόγκου Εκατερίνη, εκπρόσωποι αθλητικών φορέων, αθλητικών σωματείων, συλλόγων, φορέων, πολιτιστικών συλλόγων και συγχωρέστε μας, ανάθελά μας έχουμε παραλείψει κάποιον. Καλούμε τον κύριο Δήμαρχο Ιγουμενίτσας, τον κύριο Ιωάννη Λόλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα, κύριε βουλευτά, κύριε διοικητά, κύριε υπολοιπενάρχη, κύριε προέδρε των αθλητικών και συλλόγων και άλλων πολιτιστικών συλλόγων, κύριες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Δήμου Ιγουμενίτσας. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Θέλω καταρχήν να καλωσορίσω στην πόλη μας τους ομιλητές μας. Τρία αξιόλογα πρόσωπα που ταξίδεψαν από μακριά για να βρουν απόψε κοντά στην αθλητική οικογένεια του Δήμου μας, στηρίζοντας το όραμά μας για ένα Δήμο αθλητικό, σύγχρονο και πολιτισμένο. Καλωσορίζω και ευχαριστώ τους καθηγητές ΣΕΦΑ Κομωτινής, κυρία Ουρανία Ματσούκα, τον κύριο Γιώργο Κώστα και τον παγκόσμιο πρωταθλητή τριάθλου Χρήστο Γαρέφη, που βρίσκονται εδώ για να μας μεταφέρουν καλές πρακτικές για τη διοργάνωση δρόμενων και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή μας. Ως τουριστικός δήμος γνωρίζουμε καλά ότι η διοργάνωση αθλητικών γεγονότων, πέρα από τη χαρά του αθλητισμού, του συναγωνισμού και της ευγενούς άμυλας, αποτελεί και μια σημαντική ευκαιρία προσέλκυσης επισκεπτών που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τόπο μας, τις ομορφιές του, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία των κατοίκων της. Με στόχο λοιπόν την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας, στηρίζουμε διαχρονικά διοργανώσεις και δρόμενα που προάγουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών και προβάλλουν το τουριστικό μας προϊόν. Αναγνωρίζοντας τη σοβαρή δουλειά που κάνουν τα αθλητικά μας σωματεία, καθώς και τη συμβολή τους στο χτίσιμο μιας υγιούς κοινωνίας, τους παρέχουμε έμπρακτα στήριξη προκειμένου να υλοποιούν το πολύτιμο έργο τους. Τους διαθέτουμε όλους τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Ιγουμενίτσας, τις αίθουσες και τα κλειστά γυμναστήρια σχολείων, καθώς και τους άγριους χώρους αυτών. Και βέβαια, συνεχίζουμε να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τις αθλητικές τους δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και ενισχύουν γενικότερα την ανάπτυξη του Δήμου μας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σταθεί αρρωγή μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπως παράκτη αγώνες δρόμου και αγώνες στίβου, αγώνες τριάθρου, αγώνες ποδηλασίας, πανελλήνια πρωταθλήματα καράτε και ταϊκουντό, κήπεδο χαρτμπολ, τουρνά, βόλεϊ, μπάσκετ και τένις. Και δεν σταματάμε εδώ, γιατί έπονται και άλλα αγωνίσματα, όπως αγώνες κοπηλασίας, που έχουν προγραμματιστεί για το εγγύς μέλλον. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να υπενθυμίσω το πλούσιο αθλητικό μας διήμερο, στο οποίο και είμαστε συνδιοργανωτές. Πιο συγκεκριμένα,
Το Σάββατο 3 Ιουνίου πραγματοποιείται ο πρώτος γιτάνιος δρόμος σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Φιλιατών, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσποτείας, την Εφορία Αρχαιοτήτων, με σκοπό την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Την ίδια μέρα, στις 4 το απόγευμα, οι αγώνες στίβου 10 τα γιτάνια που διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Πρωτέας Ιγουμενίτσας Στίβος και το παιδικό τριάθλο που διοργανώνει η Ολυμπιακή Ακαδημία Ιγουμενίτσας στις εγκαταστάσεις του ναυτιλιακού μας ομίλου. Την Κυριακή, 4 Ιουνίου, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην πόλη μας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου που διοργανώνει η Ολυμπιακή Ακαδημία Ιγουμενίτσας. Φίλες και φίλοι, το τρίπτυχο αθλητισμός, πολιτισμός και τουρισμός ήταν και θα είναι προτεραιότητες μας και θέλω να σας διαβεβαιώσω πώς είμαστε εδώ για όλους, συνεχίζοντας τον αγώνα μας για την πρόοδο του Δήμου που αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και καλούμε τον βουλευτή, τον κύριο Βασίλειο Γιώργιακα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά, κυρία Υπουργομενάρχα, κύριε Περιφερειακέ, σύμβουλε του νομού Πρέβεζας, κύριε Αντιδήμαρχε, εκλεκτή προσκεκλημένη, και εγώ με χαρά συμμετέχω σήμερα σε αυτή την εκδήλωση του Δήμου Ιγουμενίτσας, μια εκδήλωση η οποία πέρα από τον αθλητισμό που προάγει και δίνει εύνασμα για συμμετοχή όλων μας και στήριξη, έχει μια πρόσθετη αξία με την συμμετοχή πολλών συλλόγων, πολλών αθλητών στο Δήμο μας, έτσι ώστε πέρα από το ότι θα δημιουργηθούν προοπτικές τουριστικές, ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγικούς κλάδους του Δήμου μας να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούνται σημαντική αξία στην περιοχή μας. Τέτοιες πρωτοβουλίες λοιπόν δίνουν αυτές την όφηση και στον αθλητισμό αλλά και στην μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στο Δήμο της Ιγουμενίτσας αλλά και στον νομό μας. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουμε να στηρίξουμε τον αθλητισμό για κάθε καλό στην περιοχή. Να είστε καλά και εύχομαι πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουλευτή και συνεχίζουμε με τον πρώτο μας εισηγητή, τον κύριο Γεώργιο Κώστα. Καθηγητής αθλητικού τουρισμού και αναψυχής και πρώην αντιπρίτανη στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κομωτινή, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Αθλητικού Μάνατζμεντ και ισόβιο μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Αθλητικής Αναψυχής. Παράλληλα, διδάσκει στο ΕΑΠ, Δομή του Αθλητισμού και Αθλητική Αναψυχή, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Αθλητισμού. Με τεράστια εμπειρία, ως άμεσα εμπλεκόμενος σε Ολυμπιακούς Αγώνες και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, παράλληλα με την ερευνητική και διδακτική του εμπειρία, συνεχίζει τη μέγιστη συνεισφορά του στα πεδία της διοίκησης και οργάνωσης αθλητισμού, της αθλητικής αναψυχής, στον αθλητικό τουρισμό, την οργάνωση τρώμενων, την οργάνωση γυμναστηρίων, την άσκηση και την ποιότητα ζωής. Κύριε Κώστα, ο λόγος σε εσάς. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι εδώ πέρα. Συγχωρέστε με το πρωτόκολλο, αν και αντιπρίτανε στάθμι να το ακολουθήσω, αλλά νομίζω ότι για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση που είμαι εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι από τα παλιά και από τα καινούργια που συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, ονομάζομαι Γιώργος Κώστα. Θα σας πω ένα παραμύθι. Το παραμύθι είναι αθλητικός τουρισμός. Για να το ακολουθήσω το παραμύθι αυτό, θα κάνουμε άλματα στη σκέψη. Θα πρέπει δηλαδή να συμφωνήσετε μαζί μου. Θα σας δείξω αρκετά δεδομένα που δείχνει πως μια πόλη μικρή, όπως η Κομωτινή, το Λιτόχωρο, η Ιγουμενίτσα, μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά μέσα από τα αθλητικά δρόμενα. Άρα, εγώ θα πω ένα παραμύθι, θα πω και πολλά ψέματα. Είμαι παραμυθάς, είμαι ψεύτης. Πιάστε με εκεί που λέω ψέματα. Συγχωρέστε με το δασκαλιστικό ύφος μου, 30 χρόνια τώρα είμαι καθηγητής του Πανεπιστήμιου, άρα έτσι μιλάω.
Δεν θέλω να σας προσβάλλω, απλά αυτό είναι το στυλ μου, αυτός είναι ο τρόπος που μιλάω και θα προσπαθήσω να σας, αν μη τι άλλο, να σας διασκεδάσω με διάφορα δεδομένα και πράγματα. Άρα λοιπόν, γιατί τριάθλος στην Οικουμενίτσα, γιατί αθλητικός τουρισμός, γιατί δρόμενα. Είμαστε μια κοινωνία. Τι παράγουμε, εγώ λέω παράγουμε τουρισμό. Τι λέει εκεί πέρα, βιομηχανία χωρίς καμινάδες. Κάντε άλματα στη σκέψη. Μπορεί να διαφωνείτε μαζί μου. Άρα η Ελλάδα ζει από τον τουρισμό. Κάποτε ζούσαμε από τα αγροτικά προϊόντα, από τους μπαμπάδες μας οι οποίοι πήγαιναν στο εξωτερικό και στέλναν χρήματα στην Ελλάδα, από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύαν στα καράβια και στέλναν χρήματα στην Ελλάδα. Τα τελευταία 40 χρόνια ζούμε ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού. 18% του πληθυσμού ζει έλεγχο από τον τουρισμό. Το 2019 είχαμε 30 εκατομμύρια, περιμένουμε 35 εκατομμύρια το 2022. Άρα, τι είναι τουρισμός? Επιχειρήσεις, τουρίστες, κοινωνία, νόμοι. Τι είναι αθλητικός τουρισμός? Κάνω μάθημα. Μπορούν να οργανώσουμε Ολυμπιακούς Αγώνες στην Οικουμενίτσα? Όχι. Παθητικός. Μπορούμε να οργανώσουμε αγώνες ξυπασκίας και να έρθουν να οργανώσουμε αγώνες εφηβικής ξυπασκίας και να έρθουν 500 παιδιά με τους γονείς τους από την Ευρώπη να τα παρακολουθήσουν? Εγώ νομίζω ότι μπορούμε. Άρα λοιπόν, ο αθλητικός τουρισμός είναι νούμερο ένα παθητικός. Είναι να έρθουν να παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο δρόμενο. Το δεύτερο είναι να οργανώσουμε έναν αγώνα σαν αυτό που θα δούμε μεθαύριο, το τρίαθλο. Άρα εκείνοι λοιπόν ποιους περιμένουν, αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν. Είμαι 61 χρονών, έχω τα τελευταία 3 χρόνια στα μάτια τρέχω μαραθωνίους. Έχω τρέξει 38 μαραθωνίους επίσημα, 100 ανεπίσημα. Η οικογένειά μου βλαστημάει κάθε φορά, ο παπά πάλι θα βάλω το μαραθώνιο. Ο οικογενικός προϋπολογισμός λέει, θα κάνουμε διακοπές, αλλά θα πάμε να τρέξουμε και το μαραθώνιο της Κρήτης. Γιατί εγώ είμαι παραθυροδρόμος, άρα θέλω την οικογένειά μου μαζί. Άρα εκεί είναι αυτός ο οποίος δεν πάω για ολυμπιακό ρεκόρ. Πάω για να συμμετέχω. Οι άνθρωποι που θα θέλουν να τρέξουν, παρόλο που είναι παγκοσμίω πρωτάθλημα στο τρίαθλο, γιατί έχουν τον κύριο Γαρέφη, γιατί είναι ταυτισμένο με το τρίαθλο στην Ελλάδα, θα θέλουν γιατί θέλουν και του αρέσει. Άρα τι είναι αθλητικός τουρισμός, πάω να δω ένα μεγάλο δρόμενο, πάω να συμμετέχω κάπου. Οι περιοχές γύρω-γύρω είναι, νομίζω, είναι μαγευτικοί. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Οι άνθρωποι πια ζούμε στις φύσεις, ζούμε μέσα στις πόλεις. Από τα 11 εκατομμύρια των Ελλήνων, τα 8 εκατομμύρια ζούμε σε μεγάλες πόλεις. Άρα θέλω να πάμε να ζήσουμε στη φύση. Άρα μπορούμε να οργανώσουμε δρόμενα τα οποία να έρθουν να επισκεφτούν. Νομίζω ναι. Προπονητικός τουρισμός. Το 2004, πριν από 20 χρόνια σχεδόν, βιώσαμε ήρθαν πάρα πολλοί αθλητές να προπονηθούν στην Ελλάδα. Έχουμε ένα καταπληκτικό κλίμα. Θα μπορούσε η Οικουμενίτσα να είναι. Δεν ξέρω τι εγκατασταθείτε. Μπορούμε να το μελετήσουμε. Και τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία μας έχουν αθλητικές υποδομές. Ποιο είναι το παραμύθι? Το παραμύθι που είναι, θα πρέπει η Οικουμενίτσα, αν θέλει να αναπτυχθεί και η περιφέρεια, να φτιάξει μια ομάδα ανθρώπων από τεχνοκράτες, οι οποίοι εργάζονται ή όχι. Και να πούνε όλα εδώ πέρα, τι θέλουμε να κάνουμε, ποιους μπορούμε να φέρουμε εδώ πέρα το τελικό μπάσκετ, το τελικό ποδοσφαίρου, για να έρθει ο κόσμος να το δει. Θέλουμε να έρθει ή θα καταστρέψουν την πόλη? Θέλουμε να οργανώσουμε ένα μαραθώνιο και να φέρουμε αθλητές από όλο τον κόσμο και να έρθει ο κόσμος να συμμετέχει? Θέλουμε να κάνουμε τρίαθλο ή σπορ στη φύση, γιατί ο κόσμος θέλει να έρθει να συμμετέχει με την οικογένειά του? Για να γίνει αυτό πρέπει κάποιος να το οργανώσει και κάποιος να το αξιολογήσει. Αυτό το τριήμερο ξέρουμε πόσα λεφτά θα πέσουν στην Οικουμενίτσα για αυτοί που θα έρθουν να συμμετέχουν. Πόσες διαδικτυαρίες θα έχουν? Τι λεφτά θα πληρώσουν? Εγώ αυτή τη στιγμή πλήρωσα διόδια, πλήρωσα βενζίνη, ήρθα, θα κοιμηθώ σε ένα ξενοδοχείο, θα μείνω 2 μέρες. Έχω φέρει μαζί μου έναν φίλο μου. Άρα λοιπόν μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος και η Περιφέρεια, και υπάρχουν μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσω προγράμματα ευρωπαϊκά, μπορούμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να γράφουν προτάσεις και να αξιολογούν. Το management είναι η επιστήμη της αξιολόγησης. Στη Θράκη παίρνουμε feedback. Να πάρουμε ανατροφοδότηση. Πήγε καλά, δεν πήγε καλά? Θα μου πείτε, είσαι φραγκοφωνιάς. Ναι, είμαι φραγκοφωνιάς. Αξίζει τον κόπο να οργανώσουμε κάτι? Πόσα λεφτά ξοδέψαμε? Πόσες εργατόρες ξοδέψαμε για να γίνει το τρίαθλο ή ο αγώνας που θα γίνει το Σάββατο με το ΣΕΒΑΣ? Πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν? Μας φέρνει χρήματα? Φέρνει φήμη στην πόλη? Ενεργητική λοιπόν, παθητική. Τα λέω σαν να κάνω μάθημα. Μοντέλα. Άμα θέλετε μοντέλα, πείτε στο site του Πανεπιστημίου μας, στην Δημοκρατία Πανεπιστημίου Θράκης, στο μεταπτυχιακό μας, θα σας τρελάνουμε στη θεωρία. Αλλά εσείς είστε οι πρακτικοί. Εσείς είστε οι οποίοι εφαρμόζετε τις θεωρίες. Θέλω να δείξω καλές πρακτικές. Μας λέει η κυρία Καπλανίδη και η κυρία Κύψο ότι 4,5-3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.
Είναι η βιομηχανία των όπλων, η βιομηχανία των φαρμάκων, η βιομηχανία του τουρισμού. Είναι στη Φλόρ, λέμε στην Ιθράκη, the fastest growing industry. Είναι η βιομηχανία που μεγαλώνει με τους γρηγορότερους ρυθμούς. Και μέσα στον τουρισμό, έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό, ήλιο και θάλασσα. Ο αθλητικός τουρισμός είναι the fastest growing industry μέσα στον τουρισμό. Ο γρηγορότερο αναπτυσσόμενος τουρισμός μέσα στον τουρισμό. Τι είναι αθλητικός τουρισμός, σας το είπα, θα σας βάλω διαγωνισμό μετά, να δούμε αν θυμάστε το τι είπαμε. Καλές πρακτικές. Η Κρήτη, ο Δήμος Ηρακλείου. Έχουμε μνημόνιο το Δήμο Ηρακλείου. Να θέλουμε να κάνουμε μνημόνιο το Δήμο Οικουμενίσσας. Να ανταλλάξουμε απόψεις. Τι έκανε λοιπόν η Κρήτη και ο Δήμος Ηρακλείου. Είπε, έλα εδώ, Σέγας. Είμαστε ανθρώπους του Σέγας τώρα μέσα. Έλα εδώ, κύριε Γιώργιο του μπάσκετ, του πρόεδρου της Ομοσπονδίας του μπάσκετ. Τι μπορούμε να κάνουμε μαζί, να υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασίας. Μπορούμε να κάνουμε αγώνες, να φέρουμε αγώνες εδώ πέρα. Προώθηση της Κρήτης ασφαλούς αθλητικού προορισμού 12 μήνες το χρόνο. Μου πείτε, γιατί είναι Γιώργο Κωστά, εγώ να φέρω τώρα κόσμο. Εγώ Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο είναι φουλ. Τους άλλους μήνες έχετε τόσο ωραία ξενοδοχεία, τόσο ωραίο μέρος. Γιατί να μην κάνουμε, να μην οργανώσουμε αγώνες ορειβατικούς, αγώνες αναρρίχησης, τρία θλά, το Νοέμβριο, το Μάρτιο. Άρα λοιπόν, 12μηνη βάση. Αυτό είναι λοιπόν που ο αθλητικός τουρισμός ξεχωρίζει από τον τουρισμό. Ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, άρα τα μνημόνια συνεργασίας. Μπείτε μέσα στο site του Πανεπιστημίου, στο site του Δήμου Ηρακλείου, θα τα δείτε. Άρα λοιπόν λέει, φέρτε μας εκδηλώσεις. Αλλά προσέξτε, δηλαδή όλο αυτό το παραμύθι που σας λέω τώρα, αυτό το παραμύθι, το όραμα που κάνετε άλματα, χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας της Κρήτης να αφιερώσουν εργατόρες, να γράψουν προτάσεις, να έρθουν σε επαφή με το ΣΕΓΑΣ, να έρθουν σε επαφή με το τριαθλόν, να έρθουν σε επαφή με το μπάσκετ. Να ανταλλάξουν και να αρχίσουν να κάνουν. Και έχουν και ομάδες αξιολόγησης. Θα σας δείξω τι εννοώ ομάδες αξιολόγησης σε λίγο. Άρα, αυτά είναι τα έτσι. Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Ρόδου. Και μέχρι στιγμής, επίτηδες φέρω παραδείγματα, θα μου πείτε μα καλά. Η Ρόδος και η Κρήτη έχει ανάγκη από τουρισμό. Ναι, διότι είναι γεμάτη, είναι booked out από Μάιο μέχρι σε Οκτώβριο. Αλλά θέλουν από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο να φέρουν κόσμο στο νησί. Τα ξενοδοχεία υπάρχουν, το εργατικό προσωπικό υπάρχει, η φύση υπάρχει. Βρείτε μου λόγους να πάμε. Να πάμε να δούμε τα αρχαία. Να πάμε να φάμε γαστρονομικό που θα κάνουμε σήμερα το βράδυ. Να κάνουμε και ένα αθλητικό δρόμενο. Άρα, η Ρόδος επίσης έχει ομάδα εργασίας που δουλεύει το αθλητικό τουρισμό. Φέρνω 5 παραδείγματα, σας είπα πείτε με φρακοφωνιά, αλλά εγώ έτσι έχω μάθει να μετράω. Έτσι. Είμαι από τη Φλόρινα, είχα εξαιτίας του ΣΕΧΑΣ, εξαιτίας του Στίβου, ότι ήμουν καλός μαραθωνοδρόμος, καλός τόσο όσο, να σπουδάσω στην Αμερική και εκεί δυστυχώς έπαθα να μετράω όλα με τα χρήματα. Οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον, πολιτική. Πολιτική, πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί χωρίς την πολιτική δεν μπορούν να έχουν ούτε οικονομία, ούτε κοινωνία και ούτε προστασία στο περιβάλλον. Τα αφήνω, πάω παρακάτω. Λοιπόν, διασυλλογικό πρωτάθλημα Beach Handball. Τι υπάρχει πιο άθλημα. Διασυλλογικό πρωτάθλημα Beach Handball. Δύο διανυκτερεύσεις, 238 ευρώ, τα μετρήσαμε αυτά τα πράγματα, πέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης 50.000 ευρώ. Ένα Σαββατοκύριακο. Τζάμπα. Θα μου πείτε, είμαι εγώ, έχω τον Όλυμπο δίπλα μου. Έχετε άλλες μορφές. Ο Μαραθώνιος του Ολύμπου. 1,8 διανυκτερεύσεις, 200 ευρώ το άτομο περίπου, οι ξένοι αθλητές 75.000 ευρώ, οι Έλληνες αθλητές 90.000 ευρώ, 165.000 δολάρια πέσανε πριν από λίγες. Αυτά είναι δεδομένα του 2011, συνεχίζει και γίνεται κάθε φορά που έχουμε τον Ολύμπους Μάραθον πέφτει περίπου 165.000 δολάρια μέσα στην πόλη του λιτοχώρου. Θα μου πείτε, έχουμε τον Όλυμπο? Όχι, αλλά νομίζω ότι έχει τα άλλα πράγματα. Ράγκ, δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει ή δεν μπορεί να έρθει. Αυτό είναι του 2011, το περσινό είναι ακόμα καλύτερα. 2 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε τώρα ότι η αυτοκίνηση, το να τρέχει κάποιος με 150 χιλιόμετρα είναι άθληση. Εγώ λέω ναι, εμένα μου αρέσει να τα βλέπω. Μπορούμε να προκαλέσουμε, να προκαλέσουμε. Νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα διάβασα κάπου ότι είχατε εδώ πέρα τις Harley Davidson, χαρλεάδες στην πόλη. Είδα και το Rally Pinto. Είδα και το Rally Pinto. Δεν το ήξερα. Να λοιπόν, αυτό το οργάνωσε κάποιος, το μέτρησε κάποιος, τι μας έφερε στην πόλη. Στην περιφέρεια. Παράκτη από την Ασία στη Θεσσαλονίκη πριν μερικά χρόνια. Το 2014. 1000 άτομα. Ήρθανε 300 αθλητές και 700 συγγενείς. Τα παιδιά τους, οι γονείς τους. Και τώρα δεν γίνει ολυμπιακό άθλημα η παράκτη κοπηλασία. Είναι κοπηλασία γιατί η θάλασσα εδώ πέρα νομίζω είναι ιδανική. Παρόλο που έχει άρα, κοπηλασία μπορεί να μην γίνει, αλλά παράκτη κοπηλασία μπορεί να γίνει.
460 ευρώ ξόδεψε κάθε άτομο, έπεσε μισό εκατομμύριο ευρώ σε μια εβδομάδα μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είσαι φραγκοφωνιάς. Πώς τα μετράμε τα κέρδη? Πιάς το Facebook. Η κόρη μου έκανα να κάνω Facebook, ο γιος μου έκανα να κάνω TikTok, γιατί πρέπει να μετράμε τα χρήματα, αλλά πολλές φορές έχει να κάνει και η φήμη που δημιουργείται στην πόλη και πώς θα πάει για την επόμενη φορά. Δεν ξέρω, ένα παράδειγμα, 2012 νομίζω, η Θεσσαλονίκη το 2012 είναι άδεια. Οργανώθηκαν αγώνες βετεράνοι του μπάσκετ. Ήρθανε 2.300 άνθρωποι από 2 μέτρα και πάνω. Αν περνούσε και την μέρα, ήταν 10 μέρες τον Αύγουστο, νομίζατε ότι ήμουν νάνος. Ήρθανε Βραζιλία, Αμερική, Καναδά, Ιαπωνία. Βετεράνοι, αγώνοι βετεράνοι του μπάσκετ. Κάποιος όμως για 2 χρόνια έγραψε την πρόταση, πήγε στο Ομοσπονδία Βετεράνων του μπάσκετ, το οργάνωσε. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, δώσανε λίγα χρήματα για να επενδύσουν και ξαφνικά ήρθαν 2.300 άνθρωποι, κάναν 10 διανυκτερεύσεις, δεν υπήρχε μπασκέτα στα Λονδίνα, παίζανε πρωτάθλημα. Όλοι βγήκαν πρωταθλητές. Πήραν πρωτάθλημα αντρών, γυναικών, 55 χρονών, 62 χρονών, 65 χρονών, κοέτ, 3x3, 5x5, 2x2. Εφευρετικότητα έχουμε. Αυτό εγώ με την κυρία Μπατσούτα, πείτε μας, θα κάνετε ένα πρωτάθλημα, σας κάνουμε 80 πρωταθλητές. Να πάρουν όλοι το μετάλλιο, ότι βγήκαν πρώτοι. Αναψυχή. Είναι βετεράνοι. Δεν έρχονται να πάρουν το Ολυμπιακό μετάλλιο. Άφησαν στην πόλη 2.200.000 ευρώ. Facebook κτλ. Μαραθώνι, εδώ βλέπετε την πόλη. Είναι οι 30 κορυφαίοι δρόμοι. Τώρα και εδώ θέλει λίγο προσοχή. Είμαι ψεύτης. Και δεν ξέρω, έχουμε φτάσει στην κορύφωση. Το δρομικό κίνημα, αν μου λέγατε εμένα το 2000 ότι το 2020 θα είχαμε 300 αγώνες δρόμους στην Ελλάδα, θα έλεγα είσαι από άλλο κόσμο, από άλλο πλανήτη. Φτάσαμε στην κορύφωση, αρχίζει να πέφτει σιγά σιγά. Έχουμε το ίδιο και έχουμε πολλούς αγώνες και πρέπει πια να συναγωνιστούμε. Άρα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Μπορούμε να συναγωνιστούμε το Μαραθώνιο των Αθηνών? Όχι. Τη Θεσσαλονίκη? Όχι. Ένα νυχτερινό είναι το Μαραθώνιο όμως. Ένα νυχτερινό τρίαθρο με φώτα, με φασαρία, με γλέντι, που να μην είναι κολύμπι, να είναι κανό, περπάτημα και δεν ξέρω, ποδήλατο πάνω σε 4 ρόδες. Άρα πρέπει να γίνουμε ευρηματικοί για να μπορέσουμε να βρούμε το πού κολλάει και πού μπορεί να μπει η Οικουμενίτσα, εάν μιλάμε για την Οικουμενίτσα, σε αυτό το παιχνίδι. Σήμερα στην Ευρώπη συμμετέχουν σε μαραθωνίους, δηλαδή μαραθωνίους στον όχι 10 χιλιόμετρα, 50 εκατομμύρια άνθρωποι. 50 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εγγεγραμμένοι, έχουν τρέξει τουλάχιστον μία φορά σε ένα πεντάρι, ένα δεκάρι, έχουν ταξιδεύσει για να πάνε συμμετέχουν σε αγώνες. Άρα, Γιώργο, τι μας θες, να οργανώσουμε ένα μαραθώνιο και να φωνάξουμε 3.000 κόσμο? Όχι. Στη Φιστράκη λέμε small scale games. Άρα λοιπόν, αγώνες μικρής έκτασης. Το 2008 είχαμε 16 αγώνες, 12.000 συμμετέχοντες. Το 2013 85 αγώνες και μου λείπει, το έβαλα εδώ, αλλά δεν το έχω βάλει μέσα. Το 2021, μετά τον κορονοϊό, 165 αγώνες, 12.000 άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αγώνες μικρής, με μικρό σκέι. Ένας από αυτούς είναι εδώ πέρα κοντά, έτσι. Εγώ πέρασα, ερχόμουν στο Κομωτινή, πέρασα το Μέτσοβο, το ορεινό τρέξιμο. Και πάλι το πρόβλημά μου είναι φραγκοφωνιάς. Αποφέρει χρήματα. Τι αποφέρει? Μήπως χαίρονται τελικά οι νέοι της Οικουμενίτσας και αξίζει να ξοδέψουν και λίγα χρήματα, γιατί θα έρθουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα, να συμμετέχουν σε ένα δρόμενο? Το τρίαθλο, δεν θα αφήσω να πω πόσο χρόνο είμαι, τελείωσα. Δύο λεπτά, ωραία. Τι είναι το τρίαθλο, αυτοσύνδεση εξετήσεις, θα μας τα πει ο κ. Γαρέσης καλύτερα. Εδώ, εγώ δεν είμαι τρίαθλο. Το όνειρό μου πάντα ήταν να κάνω ένα τρίαθλο. Τώρα νομίζω θα μπω στη διαδικασία. Πριν από δύο μάθησα στην Κατερίνη, δεν ξέρω, θέλω να δω. Οι άνθρωποι της Κατερίνης βάλουν ανθρώπους να μετρήσουν τι διανυκτερεύσεις είχαν, τι χρήματα ξοδέψανε, για να δουν τελικά τι έγινε. Και μου είπαν ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε το mini triathlon, και αυτό που έκανε πριν και τον κύριο Γαρέφη. Δεν ανάγκη να τρέξουμε το Ironman, το Σιντερένιο, δηλαδή να τρέξουμε, ξέρω εγώ, να τρέξουμε μαραθώνιο, δεν ξέρω, 100 χιλιόμετρα ποδήλατο, ξέρω εγώ, πώς θα κολλήσουμε. Να κάνουμε mini triathlon. Για φυσιολογικούς ανθρώπους. Για ανθρώπους σαν και εμένα. Συμβουλιαγμένη θα γίνει το επόμενο. Τελειώνω.
τελικά ο αθλητικός τουρισμός είναι καλό ή κακό. Προσέξτε, και θα κλείσω με αυτό, ο τουρισμός και ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να κάνει κακό στο περιβάλλον. Και αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Άρα λοιπόν, και είναι και η πολιτική απόφαση αυτή, θα πρέπει στους ανθρώπους που θα προσλάβει ο Δήμος ή θα ζητήσει από τους ανθρώπους του Δήμου ή της Περιφέρειας να υπάρχει και μια περιβαλλοντολογική μελέτη. Να μην γίνει καταστροφή του περιβάλλοντος. Διότι αν γίνει, μπορεί να έχουμε επιτυχία για δύο χρόνια και μετά να γίνει μπούμερα και να γυρίσει να μας καταστρέψει, να γυρίσει πίσω. Βιβλιογραφία, όσο θέλετε, να φάνε και κότες. Τελειώνοντας, θα μου επιτρέψετε, I would like to introduce, θα μιλήσω λίγο κομωτινέικα, Dejan Kim from Pennsylvania University, Kurtz University, please stand up. Έχουμε ένα φιλοσοφείο από την Αμερική και την Κορέα. Thank you. Είναι καθηγητής εξαιρετικός του sports marketing και sports media. Τον έχουμε καλέσει στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο Θράκης για να κάνουμε έρευνα μαζί το πώς μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το sports marketing για έναν αγώνα. Άρα λοιπόν, τελειώνω το παραμύθι μου, πρέπει να γίνουν ομάδες που να γράφουν προτάσεις στο Δήμο, να αξιολογούν, να μετράνε και ομάδες οι οποίες θα κάνουν να μπείτε μέσα σε μια, σαν όπως λέμε στη Θράκη, ένα networking, μια αλυσίδα, μια αράχνη, ένα ιστό με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Ζούμε στην εποχή του globalization, όπως λέμε στη Θράκη, παγκοσμιοποίηση. Άρα το τι κάνουμε στην Οικουμενίτσα, στο Kurtzman Town University, τους ενδιαφέρει. Θα το γράψει στο report του όταν πάει πίσω. Εγώ πήγα στην Οικουμενίτσα και έγινε ένα τρίαθλο. Είμαστε πια μια διεθνή κοινότητα. Και ποιο ξέρει, μπορεί του χρόνου να ξαναγίνει κάτι, να έρθει κάποιο στην Οικουμενίτσα εξαιτίας αυτού του πράγματος. Άρα λοιπόν, για μένα έχει να κάνει ομάδες που να γράφουν προτάσεις, ομάδες που να αξιολογούν και να γίνει networking. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσοχή σας. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα. Πραγματικά ο λόγος του πλούτος. Σας ευχαριστούμε. Επόμενος εισηγητής μας είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής τριάθλου, κύριος Χρήστος Γαρέφης και πρεσβευτής του οργανισμού BeActive, ενός ευρωπαϊκού θεσμού που σκοπό έχει τη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους. Ο κύριος Γαρέφης συστήθηκε στο ευρύ κοινό της Οικουμενίτσας και αγαπήθηκε ιδιαίτερα παίρνοντας μέρος στους αγώνες τριάθλου της Ολυμπιακής Ακαδημίας Οικουμενίτσας. Από την πρώτη στιγμή που επισκέφτηκε την πόλη μας, τη μεγάλη πόλη της Ηπείρου, όπως ο ίδιος έγραψε, αγκάλιασε το Δήμο μας με σεβασμό και αγάπη και αναγνώρισε την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για την προαγωγή της παιδείας και του αθλητισμού και για την επιτυχημένη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων. Με τεράστια εμπειρία στον αθλητισμό και πλήθος μεταλλίων, εκπροσωπώντας τα ελληνικά χρώματα σε 4 διαφορετικά Ολυμπιακά αθλήματα, έχει λάβει περίπου 4.000 εκκινήσεις σε αγώνες διαφορετικών αθλημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει γνωρίσει σε 20.000 παιδιά και ενήλικες το άθλημα της κολύμβησης μέσα από την ιδιότητα του προπονητή κολύμβησης, ιδρυτή και προέδρου του Αθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Δημοτικού Κολυμπητηρίου Πανοράματος. Κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που επιτακτική της ανάγκη είναι η πρόληψη της υγείας, ο Χρήστος Γαρέφης προτείνει και μας υποδεικνύει διαβίου παραδείγματος έναν τρόπο προσέγγισης της ζωής που δίνει σε όλους την ευκαιρία να απολαμβάνουν περισσότερο την καθημερινότητά τους και την αίσθηση του χρόνου. Και μολονότι οι κορυφαίοι αθλητές στον πλανήτη, όπως οι Φέλπς, Μπόλτ, Φέντερερ και πολλοί άλλοι, έχουν το θαυμασμό του κόσμου, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής ηλικίας 60+, κι ας μην του φαίνεται, μπορεί να επηρεάσει θετικά πολύ περισσότερα ηλικιακά και κοινωνικά μεγέθη. Κύριε Γαρέφη, έχετε το λόγο. Τι να πω τώρα, συγκινούμε, γιατί πριν 5 χρόνια ήρθα στην πόλη της Οικουμενίτσας και έγραψα εκείνο το άρθρο μετά από τον αγώνα μου ανάμεσα σε δύο θάλασσες. Γιατί όντως εκεί τρέξαμε, ανάμεσα σε δύο θάλασσες, στην περιοχή του Δερβάνου. Κλείνοντας εκείνο το αφιέρωμα, είχα γράψει ότι αν μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα στην πόλη, αυτή την πανέμορφη πόλη, είναι ο αθλητικός τουρισμός, γιατί πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε
για να βγει η χώρα μας από τα δύσκολα, είχα γράψει τότε. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας αυτή και πιστεύω ότι εκείνη η στιγμή που ενώ κάναμε γνωριμία του ποδηλατικού στίβου, γύρισα πίσω να ελέγξω την ομάδα μου και είδα 10 αυτοκίνητα στη σειρά να περιμένουν πίσω από τον τελευταίο ποδηλάτη, δεν το ξεχάσω ποτέ. Γιατί είναι μια στιγμή όπου η παιδεία γενικότερα ενός τόπου θριαμβεύει. Χωρίς κόρνες και μόλις βγήκαμε στον πιο φαλτή δρόμο άρχισαν να περνάνε τα αυτοκίνητα. Από τότε αυτή η στιγμή μου έχει καρφωθεί στο μυαλό και τη δεύτερη φορά που ξαναήρθα εδώ, επειδή ξέρετε εμείς έχουμε γυρίσει τον κόσμο με τον αθλητισμό, έχουμε ταξιδέψει πολύ, οι κεραίες μας είναι εξαιρετικά ευαίσθητες. Εκείνο που εκλαμβάνω πάντοτε όταν έρχομαι στην πόλη της Ιγουμενίτσας είναι όταν βγαίνω με το ποδήλατο, ο κόσμος μας χαίρεται. Δεν ενοχλούμε. Γιατί έχουμε πάει και σε πόλεις και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα που νιώθουμε ότι ενοχλούμε. Ο κόσμος εδώ μας χαίρεται. Επομένως, αν θέλετε μία φράση όχι τόσο συνηθισμένη, είμαστε καταδικασμένοι εδώ στην Ιγουμενίτσα να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό και, και τον αθλητικό τουρισμό. Δεν ξέρω, ο κόσμος το χαίρεται πολύ. Το τρίαθλο είναι ένα ολιστικό σπορ. Έλεγα με το φίλο μου, τον καθηγητή προηγουμένως, ότι έχουμε 3 κιλά μυς για να προστατεύσουμε 1 κιλό κόκαλα καθώς μεγαλώνουμε. Τι γίνεται όμως, ενώ το τρέξιμο και ο μαραθώνιος γυμνάζει 6 με 7 βασικούς μυς, το τρίαθλο γυμνάζει 34 βασικούς μυς. Επομένως, ερχόμαστε και καταθέτουμε κατευθείαν το συντριπτικό πλεονέκτημα του τριάθλου. Διότι έχει να κάνει με την κολύμβηση, η οποία είναι σε οριζόντια θέση και δεν ταλαιπωρεί το σώμα, και το ποδήλατο ακόμα, επιτρέψτε να σας πω, ότι είναι η κολύμβηση της τριάς πάνω σε ρόδες. Επομένως, δεν έχουμε αυτό το impact του τρεξίματος, το οποίο καθώς μεγαλώνουμε είναι οδυνηρό και για τα γόνατα και για τη μέση. Επίσης, έχω γράψει για το εσωτερικό λουτρό. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε το αίμα μας που είναι 5 λίτρα περίπου, προς 6 ή 4,5, δεν έχει τόση σημασία, γυρίζει με 2 χιλιόμετρα την ώρα. Αν περπατήσουμε λίγο και ανέβουν οι σφυγμοί, θα γυρίσει με 4 χιλιόμετρα την ώρα. Αν κάνουμε μία καλή προπόνηση θα γυρίσει με 6 και αν τρέξουμε αγώνες θα γυρίσει με 8. Καταλαβαίνετε αυτή η κάθαρση, αυτό το εσωτερικό λουτρό, αυτός ο χύμαρος μέσα μας, για ποιο λόγο προκαλεί αυτό το πεπρωμένο, αν θέλετε, το αυτονόητο της κίνησης και της ενέργειας. Δεν μ' αρέσει να μιλάω με φιλοσοφίες, δεν μ' αρέσει να λέω θεωρίες. Θέλω να μείνουν με ορισμένα νούμερα σε αυτή την αίθουσα και πάνω σε αυτά να στηρίζουμε ό,τι προσπαθούμε να διδάξουμε. Ένας αθλητής στην ηλικία μου και προπονητής έχει καθήκον να αγωνίζεται. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο. Η καλύτερη κυκλοπαίδεια γνώσεων είναι σίγουρα ένας αγώνας. Πάντοτε μαθαίνεις από αυτόν. Εκείνο όμως που έχω να σας πω είναι ότι εδώ θα αγωνιστώ 6η φορά και το πρωί της Κυριακής που θα ξυπνήσω θα είμαι πολύ πιο νέος, μόνο και μόνο επειδή θα έχω αυτή τη δοκιμασία. Αυτό βέβαια που συμβαίνει σε μένα, συμβαίνει σε όλους. Απλά καθώς τα χρόνια περνούν, έχουμε ένα δεδομένο έλλειμμα κυττάρων, γιατί υπάρχει ένα turning point που από εκείνη τη μέρα τα κύτταρά σου δεν θα ανανεώνονται από αυτά που χάνεις. Και εμείς θέλουμε να πιστεύουμε στο κλείσιμο αυτής της έρευνας που κάνω, γιατί ακόμα 2 χρόνια θα αγωνιστώ και στα 70 μου θα καταθέσω ένα σχέδιο αυτής της δεκαετίας πώς πήγε. Γιατί άρχισα το τρίαθλο από μια εκπομπή που έγραφε και έλεγε ότι δεν παράγουμε τίποτα σαν χώρα. Και είπα στη γυναίκα μου θα κάνω κάτι και θα προσπαθήσω να παράξω ένα πρόγραμμα πρόληψης και υγείας. Γιατί δεν θέλω τα παιδιά μας να ακούνε ότι ζουν σε χώρα με πρόβλημα και να φεύγουν στο εξωτερικό.
Ούτως ή άλλως η συντηρητική πλειοψηφία των παιδιών μας θα ζει στη χώρα αυτή. Επομένως, στα δημοτικά που μιλάω για την αθλητική παιδεία, κάθε Πέμπτη, όπως μίλησα και σήμερα, κλείνω πάντοτε την ομιλία μου για τη γαλάζια χώρα. Γιατί αυτή η γαλάζια χώρα είναι από τις ομορφότερες του κόσμου και πρέπει να τη στηρίξουμε και ο αθλητικός τουρισμός είναι μια κολόνα στην οποία πάνω πρέπει να στηθεί η οικονομία της χώρας μας και καθόλου, κύριε καθηγητά, δεν είστε φραγκοφωνίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ υποφέρουμε, στην οικονομία. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Το 25% των τουριστών, είπατε περιμένουμε 30%, τα 7,5% έχουν τάση να φθωθούν. Το 25%. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτός που θέλει να φθηθεί έχει σκοπό να βάλει το χέρι στη τσέπη πολύ πιο εύκολα. Εγώ τι καταθέτω. Κάνατε μια πρόθεση να γίνει εδώ μια ομάδα. Εγώ είμαι πρώτος εθελοντής για την Οικουμενίτσα. Συμμετέχω στην ομάδα από αυτή τη στιγμή. Τι μπορεί... Τι μπορεί να συμβεί στην πόλη αυτή. Λοιπόν, στη Χαβάη το Ironman, το περιβόητο το Ironman, το οποίο εγώ δεν είμαι φαν, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Δεν μπορούμε τώρα να βάζουμε τον κόσμο να τρέχει 10 και 12 ώρες και 8 ώρες και 9 ώρες αλίμονο, δεν είναι δυνατόν. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς έχει επικρατήσει αυτή η ομάδα, το Impossible is Nothing, όλα αυτά τα συνθήματα τα οποία εμένα δεν με αγγίζουν. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στους μικρούς αγώνες, στον πολύ κόσμο, να έχει πρόληψη και υγεία. Να μπορέσει αυτά τα εναπομείναντα κύτταρά του καθώς μεγαλώνει να τα αξιοποιεί καλύτερα και να τα καθιστά πιο δυναμικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη Χαβάη. Γιατί, τι έχει η Χαβάη. Έχει ίδια σημεία στροφής. Δηλαδή, έχουν τρεις σημαντούρες στη θάλασσα, έχουν ένα σημείο που πας και έρχεσαι και έχει και ένα σημείο που πας και έρχεσαι τρέξιμο. Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Όλα τα τρία θα είναι διαφορετικά. Λένε ο ένας 20 χιλιόμετρα, 18 βγαίνει. Ο άλλος λέει η κολύμβηση πόσο ήταν κλπ. Και όλα αυτά μπορούμε από αύριο, καταθέτω μια πρόταση, να βάλουμε τρία ρεμέτζα και να μην αλλάξουν ποτέ. Αυτά είναι. Και να έρχεται ο άλλος εδώ. Ναι. Από οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη και να τρέχει τον ίδιο αγώνα, να κυνηγάει το ρεκόρ του, να καταθέσουμε όλα τα ρεκόρ για όλες τις ηλικίες και να έχει όλες ένα challenge να έρθει εδώ, να πισταριστεί στην ίδια απόσταση. Να το κάνουμε δηλαδή σαν ένα κλειστό κολυμπητήριο ή ένα στίβο 400 μέτρων, να ξέρει ο άλλος τι κάνει και να έχουμε και τα ρεκόρ τα οποία με μερικούς χορηγούς μπορούμε να προκαλέσουμε ακόμα και κορυφαίους αθλητές στον πλανήτη. Να έρθει ο καλύτερος, ο Ολυμπιονίκης. Είναι θέμα χρημάτων. Αν έρθει ένας, θα έρθουν πολλοί. Δύο-τρεις χορηγούς θέλει. Απλά θα έχει το ρεκόρ και μετά κάποιος άλλος θα έρθει να το σπάσει και μετά θα έρθουν και οι οικογένειες και οι παιδιά και θα γεμίσει η πόλη. Έτσι λοιπόν, έχω αυτήν, δεν έχω τις γνώσεις βέβαια των συνομιλητών μου, αλίμονο, όμως εγώ προσπάθησα με μερικούς αριθμούς να σας πείσω για ποιο λόγο πρέπει να υποστηρίξουμε το τρίαθλο και για ποιο λόγο έχουμε πραγματικά στα χέρια μας ένα τόπο όπου σε ηλικία, εντάξει δεν θέλω να μιλάω συνέχεια για την ηλικία μου, μου γύρισε πίσω μια ψυχρή και ανάποδη λογική. Τελειώνω με αυτό. Εγώ σαν προπονητής δεν πιστεύω στα συναισθήματα, δεν πιστεύω στα ωραία τοπία που διαφημίζουν για τους αγώνες. Είμαι άνθρωπος εντελώς αθλητής και προπονητής που πίστευε μέχρι το 2018 αυτό που θα σας πω τώρα, ότι όλα είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης, αριθμών, κούρασης, επιμονής και πάθους. Κι όμως, εκείνη τη μέρα, περνώντας ανάμεσα από τις δύο θάλασσες στην περιοχή Δρέπανο, αυτά όλα ανακλήθηκαν. Βλέπετε, κάθε αγώνα σου μαθαίνει πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή σήμερα. Συνεχίζουμε με την επόμενη καλεσμένη μας,
Μία κυρία με πλούσιο βιογραφικό στις καλές πρακτικές διοργάνωσης αθλητικών event και σε θέματα εθελοντισμού. Και αναφερόμαστε στην κυρία Ουρανία Ματσούκα, καθηγήτρια στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην Κομωτινή, με γνωστικό αντικείμενο τη φυσική αγωγή με έμφαση στις υπαίθριες δραστηριότητες. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταδιδακτορικού τίτλου σπουδών ως υπότροφος του ΙΚΙ, στις σπουδές του ελεύθερου χρόνου και μέλος πλήθους επιστημονικών οργανισμών, διαθέτει τεράστια διδακτική, συγγραφική και διοικητική εμπειρία σε μία σειρά από επιτροπές, διοργανώσεις, οργανωτικές και εκτελεστικές επιτροπές, συμβάλλοντας ενεργά και αποτελεσματικά σε θέματα που άπτονται της αθλητικής αναψυχής και της φυσικής δραστηριότητας, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής. Κυρία Ματσούκα, ο λόγος σε εσάς. Δεν εξετάστε να πείτε ότι είναι και διευθύντρια του μεταπτυχιακού, χάρη στο οποίο σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους άρχοντες αυτού του τόπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, την κυρία Κότση που τυχαίνει την έχουν και μεταπτυχιακή φοιτήτρια και μετά από αυτή την ομιλία θα ήθελα να έρθετε κι άλλοι στο μεταπτυχιακό μας, το οποίο θα σας το παρουσιάσω μετά. Έτσι λοιπόν, να χρησιμοποιήσω και εγώ λίγο την αθλητική μας ορολογία, αν και εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τον αθλητισμό όπως τον έχουμε στο μυαλό μας. Να πάρω λοιπόν πάσα από τους συνομιλητές μου, τόσο τον κύριο Κώστα όσο και τον κύριο Καρέφη, και να μιλήσω λίγο για το κομμάτι λίγο του οικοτουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, θα δούμε λίγο παρακάτω, οι οποίοι βέβαια εντάσσονται μέσα σε αυτό το κομμάτι και η Ήπειρος είναι μια αγαπημένη, πραγματικά αγαπημένη, αγαπημένο μέρος που όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Γιατί τουρισμός, έτσι, γιατί τουρισμός. Εδώ η φωτογραφία αυτή είναι από τον Αχαίροντα, σωστά. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Έτυχε μαζί με την κυρία Νάνη, η οποία είναι και κυρία Νάνη, τακτορική μου φοιτήτρια, ερχόμενη από την Ισπανία και έχει μία από τις καινούργιες εταιρείες δήμαρχέ μου αθλητικού τουρισμού για να ψυχήσει τις φίλες τους φίλες του Αχαίροντα. Και είναι καλό να το στηρίξουμε αυτό. Άρα λοιπόν, γιατί τουρισμός, γιατί ο τουρισμός, γιατί όπως είπε και ο κύριος Κώστα, στην ουσία είναι η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη εισροής χρημάτων, έτσι, αντιπροσωπεύει το 29% των παγκοσμίων εξαγωγών σε υπηρεσίες και το 7% των συνολικών εξαγωγών. Επίσης, προσφέρει 1 στις 11 θέσεις εργασίας και 10% του παγκόσμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα νούμερα. Εδώ αναφορικά βλέπουμε μερικές χώρες που το 19 με 20 είχαν τα υψηλότερα ποσοστά εισροής τουριστών. Βλέπουμε την Αυστραλία, την Ιαπωνία, την Ιταλία, την Κίνα. Αυτές είναι οι 10 περιοχές του κόσμου σε τουριστικά έσοδα. Και επίσης και η Ευρώπη, με τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, επίσης να επιδεικνύουν σημαντικά ζητήματα. Και ερχόμαστε λοιπόν στην Ελλάδα. Όπως είπε ο κύριος Κώστα, το 2023 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 666.000 ταξιδιώτες. Τρομερό ποσό. Πού πήγαν αυτοί, ήρθαν όλοι στην Ελλάδα. 60% από πέρυσι. Εντάξει, πολύ σημαντικό ποσοστό. Και βλέπω εδώ πέρα ότι το 67% είναι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ένα 53% περίπου από χώρες εκτός. Καταπληκτικός αριθμός ταξιδιωτών στην Ελλάδα μας. Γιατί ταξιδεύουμε όλοι, γιατί μετακινούμαστε όλοι. Καταρχάς έχουμε κίνητρα. Και είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες που, αν κάποιοι βρίσκονται από εδώ πέρα, καταλάβουν τα κίνητρα που ταξιδεύει ο κόσμος. Τι είναι αυτό που μας κάνει να ταξιδέψουμε, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που μας κάνει να ταξιδεύουμε. Σε αυτό το πίνακα βλέπετε κάποια ηλικιακά δεδομένα, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο ήλιος και η θάλασσα σε όλες τις ηλικίες φαίνεται ότι πρώτος είναι, καθώς επίσης και ότι εγώ θέλω να πάω με την παρέα μου, να επισκεφτώ το φίλο μου, έτσι, ή να πάω με την οικογένειά μου κάπου. Άρα, λοιπόν, όλοι αυτοί που είμαστε εδώ μέσα και ασχολούμαστε με τον τουρισμό, θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που προσφέρουμε. Η φύση επίσης στο βουνό έρχεται σε μια τρίτη κατηγορία, πολύ πολύ σημαντικό, άπλετο το έχετε εδώ πέρα, και βλέπουμε εδώ πέρα το 2020 οι διεθνείς αφήξεις τουριστών ένα μήνα στην Ευρώπη είναι αυτό το τρίμηνο, είναι το τρίτο τρίμηνο του χρόνου.
Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Ελλάδα. Γιατί κατηγορούμαστε ότι έχουμε μία εποχικότητα και αυτό παλεύουμε. Δεν είναι έτσι. Στην Ευρώπη ο κόσμος ταξιδεύει από έρευνες που έχουν γίνει αυτό το τρίμηνο. Αυτό λοιπόν βλέπουμε εδώ και στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε τα μεγαλύτερα ταξίδια, αλλά εδώ θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Ωραία. Και τα αίτια της υψηλής εποχικότητας που πραγματικά παρουσιάζονται είναι είτε στη δόμηση του τουριστικού μοντέλου της Ελλάδας ως προορισμού στον ήλιο και στη θάλασσα ή δυστυχώς από μία αδυναμία στήριξης πολιτικών από το κράτος, την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Τώρα, πώς μπορούμε να παλέψουμε αυτό το κομμάτι της εποχικότητας. Υπάρχουν στρατηγικές. Θα δώσουμε μερικά tips, όπως είπαμε, για τις εταιρείες έτσι που ασχολούνται και δραστηριοποιούνται με τον τουρισμό. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση της εποχικότητας να απευθυνθούμε στις μεγάλες ηλικίες, στην τρίτη ηλικία. Η τρίτη ηλικία, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σταθερά αφοσιωμένοι και γυρνάνε στον κόσμο εκεί πραγματικά που πέρασαν καλά. Και επίσης, ένα άλλο, να προωθήσουμε καινούρια ειδικά τουριστικά προϊόντα. Δύο πράγματα λοιπόν που μας κάνει να προσέχουμε, άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι αυτοί που ασχολούμαστε με τον τουρισμό να προσέξουμε λίγο και τα άτομα των 55, των 60+ και να προσφέρουμε κατάλληλα προγράμματα, κυρίως για μια καλή ποιότητα ζωής, για μια καλή υγεία. Πραγματικά, οι έρευνες λένε ότι ο δείκτης αποσίωσης στον τουριστικό προορισμό έχει γραμμική σχέση, κινείται ανάλογα τόσο με την ηλικία όσο με το εισόδημα. Έτσι λένε οι έρευνες. Άρα λοιπόν, όσο μεγαλύτερος είμαι, έχω περισσότερα χρήματα και άρα λοιπόν αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψω καλύτερα και περισσότερο. Το λαμβάνουμε υπόψη μας. Τώρα μιλάμε για την ειδική μορφή τουρισμού. Είπαμε λοιπόν δύο πράγματα. Ένα, η τρίτη ηλικία πραγματικά μπορεί να αποτελέσει opinion maker, δηλαδή για τον αθλητικό τουρισμό, για τον τουρισμό γενικότερα, αλλά και οι ειδικές μορφές τουρισμού. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, άρα λοιπόν σε αυτές εδώ πέρα είναι το εξειδικευμένο θέμα, είναι η δραστηριότητα, είναι το κίνητρο, στην ουσία η ίδια δραστηριότητα που παίρνει τη μορφή του τουριστικού προϊόντος. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Οι ειδικές μορφές τουρισμού ορίζονται στην ουσία οι εμπειρίες που δίνονται και οι οποίες αυτές οι εμπειρίες προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα της ομάδας ή των ατόμων. Έχετε το κοιτάτε δρόμο, θα έχουν εξειδικευμένο κοινό. Εκτός βέβαια θα έρθουν οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, οι θείοι, οι συναθλητές κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, όπως οι προηγούμενοι ομιλητές δείξανε. Άρα λοιπόν, ότι εγώ θέλω να πάω στον αχαίροντα να κάνω ένα ρήχηση, εξειδικευμένο κοινό. Θέλω να πάω να κάνω ράφτινγκ, εξειδικευμένο κοινό. Θέλω να προχωρήσω, να πάω πεζοπορία, μικρή ή μεγάλη, εξειδικευμένο κοινό. Και πραγματικά σε αυτό είναι άπλετο, έχετε πολύ μεγάλο αβαντάζ στην περιοχή της Ηπείρου για να διαμορφώσετε όλα αυτά τα κομμάτια, τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν κάπου μαζεμένα. Εγώ που ασχολούμαι με αυτά, μπήκα στο διαδίκτυο και δεν μπόρεσα να βρω παρά μόνο τρεις εταιρείες που να προσφέρουν όλες αυτές τις δράσεις. Κάτι πρέπει λοιπόν να γίνει εκεί. Κάτι είπαμε για την αξιολόγηση και την δημιουργία ομάδων. Ο οικοτουρισμός λοιπόν είναι ένα υπεύθυνο ταξίδι. Εγώ προσωπικά σε αυτό συντάσσομαι. Δεν συντάσσομαι στο προηγούμενο, το οποίο οι συνομιλητές μου ανέφεραν, γιατί έχω ελαστοποίηση επιδράσεων στο περιβάλλον, συμβολή της δημιουργίας περιβαλλοντική συνείδηση και εκπαίδευση, παροχή θετικών εμπειριών τόσο για τους επισκέπτες όσο για τους οικοδεσπότες, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι επισκέπτρια, αλλά δέχομαι πραγματικά μια καταπληκτική φιλοξενία. Είστε οικοδεσπότες, πραγματικά το σέβομαι και θέλω να ξανάρθω στην Οικουμενίτσα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ο αθλητής που θα έρθει είτε εδώ, είτε θα πάει στο βουνό, είτε σε οτιδήποτε εσείς προσφέρετε, να τον αγκαλιάσετε με τέτοιον τρόπο, ώστε πραγματικά να είστε καλοί οικοδεσπότες. Όταν αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί να είμαστε αφοσιωμένοι τουρίστες, να ξανάρθουμε πάλι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Παροχή άμεσων οικονομικών ωφελημάτων για διατήρηση της φύσης, παροχή οικονομικών ωφελημάτων και ενίσχυση των τόπων, πολύ σημαντικό κομμάτι, η τοπική οικονομία, οι ντόπιοι και συμβολή στην αύξηση της ευαισθησίας των τοπικών κοινωνιών σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς κοινωνικές συνθήκες. Αυτό εδώ θέλω το σχήμα να μείνει σε όλους μας. Για να έχουμε ένα πετυχημένο τουριστικό προϊόν, θα πρέπει αυτοί οι τρεις παράγοντες να βρίσκονται κάπως έτσι.
Ο ιδανικός λοιπόν οικοτουρισμός, η δυναμική σχέση μεταξύ των ανθρώπων, φυσικών διαθέσιμων και οικοτουρισμού, είναι αυτή που συνεισφέρει το ένα στο άλλο. Αυτά είναι τα τρία βασικά κομμάτια τα οποία θα πρέπει να προσέχουμε όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Εδώ πέρα υπάρχουν οι επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις, κοινωνικές επιπτώσεις. Έχουμε και αρνητικές επιπτώσεις, δεν θα μείνω σε αυτό. Έτσι δεν είναι όλα καλά. Ακόμη και όταν το αποτύπωμά μας είναι πολύ μικρό, δεν είναι όλα καλά. Εντάξει, θα πρέπει να προσέχουμε όλους αυτούς τους παράγοντες όταν δημιουργούμε αθλητικά δρόμενα. Μερικές καλές πρακτικές που μου έχουν κάνει εντύπωση στο Σπέτσας Μίνι Μάραθον, τι έγινε. Στην ουσία γίνεται αυτός ο μικρός μαραθώνιος, αλλά ταυτόχρονα το λιμάνι των Σπετσών είναι πάντα σε καλή κατάσταση, εκεί μπορεί να πηγαίνουν τα ιστιοφόρα. Ταυτόχρονα οι παραλίες είναι σε καλή κατάσταση, προσφέρουν ιδιαίτερες υπηρεσίες για όλα αυτά τα άτομα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια αλληλοσυνδωτή κατάσταση και το ένα βοηθάει το άλλο για να πάνε όλα καλύτερα. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος, όπου ως εταιρεία έχει την Μπέλα. Τι γίνεται, έχουμε πολιτιστικό τουρισμό, ερχόμαστε σε επαφή με το αρχαίο θέατρο, γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα, ερχόμαστε σε επαφή με τη γαστρονομία του τόπου, το ίδιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Άρα λοιπόν, πολιτισμός και αθλητισμός πάνε μαζί. Έχουμε τον αυθεντικό μαραθώνιο στο Πευκή. Οι έρευνες λένε, γιατί έχουμε πραγματικά μέτρηση, ότι το 80% των τουριστών μείνανε εκεί μία εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε λοιπόν τα έσοδα, και αυτό είναι μετρήσιμο. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει, πρέπει να μετρηθούν όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να μετρηθούν. Και εμείς αυτό μπορούμε να σας το προσφέρουμε. Επίσης, έχουμε τον αγώνα του δρόμου στο Ζαγόρι, όπου μιλάει για πληρότητα 90% και 150.000 ευρώ μόνο από τους συμμετέχοντες. Έτσι. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Τεχνικές ανάπτυξης, τώρα τι αφορά στις επιχειρήσεις, έχουμε δύο κομμάτια. Έχουμε το στρατηγικό προγραμματισμό και τον τακτικό προγραμματισμό. Μία μεθοδολογία για την ανάπτυξη συγκεκριμένων προϊόντων. Εδώ πέρα είναι νομίζω στα σύμβολα που κάνουν εσά. Προσπάθησα να βρω λίγο φωτογραφίες από τα δικά σας τα μέρη. Άρα λοιπόν, προκειμένου να εξεταστεί αν ένας προορισμός που έχουμε επιλέξει, μια εταιρεία, μια επιχείρηση, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να δούμε αν ισχύουν κάποιους από αυτούς τους παράγοντες και αν όχι, θα πρέπει να κάνουμε έναν επαναπροσδιορισμό. Δημιουργεί ειδικά εκείνα προϊόντα πιστοποιημένα. Διαθέτει και έχει την επίγνωση των πόρων. Αναπτύσσει δραστηριότητες ή πακέτα δραστηριοτήτων. Επεξεργάζεται και προωθεί την ταυτότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ασχολείται συστηματικά με την προβολή και την πρόθεση. Δημιουργεί ένα σύστημα κρατήσεων. Καταγράφει, αξιολογεί την ικανοποίηση των τουριστών, των επιχειρηματιών και των κατοίκων του οργανισμού. Αυτά λοιπόν είναι βήματα που θα πρέπει κάθε επιχείρηση να τα έχει κάπου συγκεντρωμένα, προκειμένου να κάνει επαναπροσδιορισμό. Εδώ πέρα υπάρχουν μία λίστα σκληρών και ήπιων στρατηγικών. Δεν πρόκειται να τις... Πόσο έχουμε ακόμα? 2 λεπτά. Α, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, για να μην το υπολογιστώ. Ωραία. Σκληρές και ήπιες αναπτυξιακές στρατηγικές τουρισμού. Εδώ πέρα, ανάπτυξη χωρίς σχεδιασμό υπάρχει τώρα. Σχεδιασμός πριν την ανάπτυξη. Τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό πριν την ανάπτυξη. Παραδείγματα σας φέρνω. Τυχαία και διάσπαρτη ανέγερση οικοδομημάτων. Όχι. Θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και μετά να γίνει αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος και μετά να γίνει αυτό. Και πρόσφατα. Ακριβώς. Επικέντρωση μόνο στα οικονομικά ωφέλη. Όχι. Αποτίμηση όλων των ωφελιών και σε όλους τους τομείς που πρέπει αυτά να γίνουν. Ανάθεση της τουριστικής ανάπτυξης σε εξωγενείς παράγοντες. Όχι. Όλο αυτό πρέπει να γίνει από ντόπιους. Επίσης, αρχιτεκτονική αστικού τοπίου. Όχι. Όχι αστικό τοπίο. Αρχιτεκτονικού παραδοσιακού τοπίου. Αυτό που είναι η Μίτσα, η Κομωτινή, η Λαμία, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Όχι, δεν μπορεί να έχουμε ένα κτίριο μοντέρνο μέσα σε ένα πλήθος άλλων κατασκευασμάτων. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε αυτό που μας δώσε η προγόνη μας. Εκεί θα πρέπει να κινηθούμε.
Αυτές λοιπόν είναι καλές στρατηγικές και μπορούμε βέβαια να συζητήσουμε και αύριο το πρωί με όσους θέλουν. Άρα λοιπόν, για να δούμε τελικά, αυτός ο δρόμος που θα επιλέξετε να κάνουμε είναι επιτυχημένος. Πήρατε αυτά τα βήματα, τα κάναμε όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν με τον δρόμο. Δημιουργία βάσης δεδομένων με εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυση και αξιολόγηση. Έγινε, βάζουμε τι. Εντοπισμός των απειλών και ευκαιριών, καθώς και σαφής προσδιορισμός των στόχων. Η κυρία Κότση τα γνωρίζει αυτά από τη μεθοδολογία έρευνα, μέθοδος που μπορείτε να αναδείτε τι πήγε καλά και δεν πήγε. Λοιπόν, προσδιορισμός και επιλογή των ομάδων στις οποίες απευθυνόμαστε. Έγινε ή όποιος να είναι. Ποιες είναι αυτές, ποια είναι η ομάδα στόχου. Ποια είναι η ομάδα στόχου. Επιλογή των μέσων και των μηνυμάτων, καθώς και των τεχνικών που χρησιμοποιήσαμε για την προώθηση όλου του αγώνα. Τι χρησιμοποιήσαμε. Πρόβλεψη των εξόδων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η έρευνα λοιπόν λέει ότι αυτά είναι τα 6 βήματα τα οποία πρέπει να έχει ένας καλός σχεδιασμός. Άρα λοιπόν βάζουμε δίπλα τικ-τικ τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Πρόθεση. Δημιουργία ιστοσελίδας, καταχωρήσεις, διανομή διαφημιστικό φυλαδίο, προσωπικές επαφές, παροχή δωρεάν ή ιδιωμένου τιμολογίου προκειμένου να διαφημίσουμε το προϊόν. Τα κάναμε όλα αυτά. Συμφωνία με κάποιους προμηθευτές για να διαφημίσουν το είδος. Τα κάναμε. Συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία, συνεργασία με ξενώνες, συνεργασία με οικονομικούς παράγοντες της περιοχής, συνεργασία με τον Δήμο, την Ομαρχία, την Περιφέρεια, τοποθέτηση link της ιστοσελίδας, του φορέα της ιστοσελίδας, άλλων συνεργαζόμενων παρόμοιων φορέων. Τα κάναμε αυτά. Αν τα κάναμε όλα αυτά, τότε πραγματικά πάμε πολύ καλά. Και θέλω λίγο να τελειώσω το πρώτο κομμάτι, εστιάζοντας εδώ, ότι γενικά η πανδημία έχει αλλάξει το μοντέλο τουρισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εδώ είναι κάπου τα δεδομένα ότι στην ουσία ο Ευρωπαίος θέλει να ταξιδεύει πράσινα. Τον ενδιαφέρει η πράσινη ανάπτυξη. Το 44% συμφωνεί πως πρέπει να κάνει υψηλότερες δαπάνες από ό,τι στο παρελθόν ώστε να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Θέλει να αγοράσει από τον τόπιο. Θέλει να αγοράσει αναμνηστικά από τον τόπιο. Θέλει να φάει το τοπικό φαγητό. Θέλει να χορέψει τον χορό το τοπικό. Αυτό είναι σημαντικό. Εδώ βλέπουμε κάποια διαγράμματα και θέλω να τελειώσω το κομμάτι αυτό, ότι γενικά ο διεθνής ταξιδιώτης ενδιαφέρεται πολύ για όλες αυτές τις παραμέτρες της βιώσιμης σχέσης τουρισμού με το περιβάλλον και αν μπορούμε να αποκομίσουμε αυτά τα στοιχεία, αυθεντικότητα προϊόντος, έχουμε πετύχει. Πράσινα ταξίδια, επαφή με τους ντόπιους, έμφαση στην εμπειρία, ψηφιοποίηση της τεχνολογίας, πολύ μεγάλο κομμάτι, ψηφιοποίηση. Εγώ πήγα να βρω κάποια στοιχεία και δεν μπόρεσα να βρω τα στοιχεία αυτό. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Συνεργασίες και συμμετοχικότητα. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα οποία είπαμε, εμείς είμαστε διαθέσιμοι, κύριε Δήμαρχε, με μεγάλη χαρά να δημιουργήσουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, αν είναι δυνατόν αυτό, με το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, το οποίο θα σας παρουσιάσω εντάχει, θα είναι μεγάλη τιμή για μας. Και αν μπορέσουμε ίσως ένα μεγάλο κομμάτι να το κάνουμε και στον χώρο σας, αν τελικά μπορέσουμε, θα είναι μεγάλη τιμή για μας και για τους φοιτητές μας. Κάθε ηλικία δεν είναι γυμναστές οι φοιτητές μας, είναι έτσι διάφοροι. Έχουμε μάλιστα και τον κύριο Σπυρόπουλο που είναι την Περιφερειακή Αριστερών. Σωστά. Να είμαστε με τον κύριο Κωσουλής, ναι, νομικός. Πραγματικά δηλαδή είναι μεγάλη χαρά για μας. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, αλλά λοιπόν μιλάμε πράσινα ταξίδια, networking, συμμετοχικότητα, συνεργασία. Είναι βασικοί πυλώνες που θα βοηθήσουν όλους εμάς, όλους εσάς να έχουμε ένα καλό τουριστικό προϊόν, είτε εξειδικευμένο είτε πιο μαζικό. Λοιπόν, τώρα να περάσω λίγο. Λίγο τώρα θα ήθελε λίγο να περάσουμε στο κομμάτι το... Sorry. Το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, αυτό το οποίο βλέπετε εκεί, το banner, το οποίο τυχαίνει να είμαι και διευθύντρια, δεν παίρνω παραπάνω χρήματα. Κάποιος πρέπει να είναι.
Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας παρουσιάσω λίγο εντάχει αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί στην ουσία το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα ήρθε από την ανάγκη και από την επιθυμία ανθρώπων και φίλων κυρίως, γιατί είμαστε φίλοι στο μεταπτυχιακό, γιατί προβληματιστήκαμε πάρα πολύ σε αυτά τα οποία τώρα μιλήσαμε και έτσι είπαμε πώς θα το κάνουμε. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το μεταπτυχιακό μας που το είπαμε αθλητικό τουρισμό, οργάνωση δρόμων και χορός. Δεν ξέρω αν έχουμε ήχο, αλλά είμαστε κάπου εδώ. Λοιπόν, είμαστε κάπου εδώ, αρκετά μακριά. Είμαστε στην άλλη άκρη, από εκεί ήρθα σήμερα, από την άλλη άκρη, με μεγάλη χαρά βέβαια. Είμαστε στο Δημόκρητο, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, αυτό το πανεπιστήμιο που εκπροσωπώ. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε ήχο, έχει λίγο ενδιαφέρον να το δείτε, αν δεν έχουμε προχωράμε. Τι είναι βίντεο, ναι. Είναι βιντεάκι, ναι. Για βάλτε το να παίξει. Το βάζω, αλλά δεν παίζει. Α, παίζει, τέλειο. Εδώ είναι το τμήμα μου. Ναι. Oh, sorry. Εξειδικεύσουμε λίγο και πραγματικά λίγο και πραγματικά τώρα είναι η πέμπτη χρονιά λειτουργίας. Η πέμπτη χρονιά λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος, όπως βλέπετε αυτό. Εδώ είναι η σελίδα η οποία μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες για οτιδήποτε. Οι τρεις ειδικεύσεις οι οποίες δίνουμε πολύ πολύ γρήγορα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι μοναδικά χαρακτηριστικά. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε την επιστημονική θεωρία με την πράξη, κάτω από την ομπρέλα του αθλητισμού αναψυχής.
Δίνουμε στον αποφυτό μας επέκταση γνώσεων στην έρευνα και στην τακτική εφαρμογή των γνώσεων, ενώ στην ουσία του δημιουργούμε περιβάλλοντα για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων. Είναι πολύ σημαντική για μας η αξιολόγηση, πάρα πολύ σημαντική. Βάζουμε τους φοιτητές μας όλες αυτές τις δράσεις για να μπορέσουν να έχουν πρακτική άποψη του ζητήματος, τόσο τους προπτυχιακούς όσο και τους μεταπτυχιακούς. Προχωράμε λίγο. 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 8 μαθήματα, 4 και 4 μαθήματα και ένα τρίτο εξάμηνο, είτε μεταπτυχιακή διατριβή είτε πρακτική άσκηση σε κάποιον φορέα. Μπορούμε να έχουμε συνεργασία με φορές, με τον μικρό που θα κάνουμε αυτό στην ουσία μας δίνει τη δυνατότητα. Τα μαθήματα λίγο που αφορούν και το δικό μας και τη διάλεξη τη σημερινή έχουν να κάνουν με το management, το marketing, έχουν να κάνουν προγράμματα αναψυχής και υγείας στον εργασιακό χώρο, με εναλλακτικές μορφές άσκησης, με οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δρόμενων, με κατανάλωση του, του αθλητικού μάτι, κατανάλωση κατανόηση του καταναλωτή, ανθρώπινο δυναμικό εθελοντισμός. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται εξ αποστάσεως και βέβαια γίνονται δεκτοί όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΗ και ΤΕΗ. Και βέβαια συνεχίζουμε με τον τακτορικό, όποιος έχει τα κότσια, οι εγκαταστάσεις του τμήματος στον εσωτερικό, στο εσωτερικό χώρο. Εδώ βλέπετε το βασικό διδακτικό προσωπικό, ο κύριος Κώστα. εγώ, ένα χρόνο πριν, εγώ, χειμώνας, η κυρία Τσίτσκαρη, η κυρία Ιφαντίδου. Αυτά από εμάς και γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του Πανεπιστημίου μας. Σας καλούμε λοιπόν να έρθετε στο 31ο συνέδριο, 50 χρόνια του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θελήσετε. Ευχαριστούμε και τους τρεις εξαίρετους ομιλητές μας και φυσικά όλους εσάς που αγκαλιάσατε με πολύ αγάπη αυτή την πρωτοβουλία του Δήμου. Οι ομιλητές μας είναι διαθέσιμοι σε κάποιον που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι, αν τυχόν ενδιαφέρεται, και σήμερα όπως και αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να σας παρουσιαστώ, όπως είπε και η συντονίστρια της εκδήλωσής μας απόψε. Είμαι περιφερειακός σύμβουλος, αλλά όχι με αυτή την ιδιότητα. Αντιπρόεδρος του Ομοσπονδίου Τένις, μέλος του Δέλτα Σίγμα, του Professional European Tennis κλπ. Και επισήμανα κάποια πράγματα και διατέλεσα και στην Επιτροπή Ολυμπιακή Φλόγα. Εκείνο που θέλω να σημαίνω εν τάχει, να συμπληρώσω σε αυτά τα τεκμηριωμένα που ακούσαμε, την εμπειρία τη δική μου. Για τον αθλητικό τουρισμό τρώγω, επειδή στην αυτοδιοίκηση ασχολούμαι πάνω από 35 χρόνια, για τον αθλητικό τουρισμό το έχω καημό συνέχεια. Εδώ θα ήθελα το εξής, αν μπορέσουμε να πατρέψουμε, γιατί η Γουμενίτσα έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μπορεί να το συνδυάσει και με τον ιατρικό τουρισμό. Ο ιατρικός τουρισμός με τον αθλητικό αποκατάσταση για τη θάλασσα και έχει δίπλα τα αεροδρόμια και τις πρέπεζες και τον Ιανέμο. Ιατρικό τουρισμό και το πιο σημαντικό από όλα, που είναι πέραν της προσφοράς, εύρωστα οικονομικά μπορεί να αποβεί, παιδική παχυσαρκία. Είναι με τη μεσογειακή διατροφή. Δήμαρχε, αυτό μπορεί να προωθηθεί, έχει πολλά πλεονεκτήματα η θησπρωτεία. Ένα άλλο το οποίο ταιριάζει πολύ στην Κουμενίτσα, θέλει μεγάλη προσπάθεια, είναι η ρεγκάτα. Αυτό είναι κάτι το τρομερό. Προσφέρεται η θάλασσα δικιά μας πάρα πολύ. Αν καταφέρετε να φέρετε με τις διασυνδέσεις που έχετε και με βοήθεια και από το Πανεπιστήμιο και από μένα, αν φέρετε τη ρεγκάτα εδώ, έλεξε. Μιλάμε για άλλου είδους τουρισμού. Αναφέρω, επειδή είπατε για το ποδήλατο,
Καταφέραμε, δημοκρατήθηκε και ξεκίνησε ένα έργο 4 εκατομμύρια ποδηλατόρμος Πρέβεζα Αμμουδιά. Να το συνεχίσουμε από την Αμμουδιά μέχρι τη Θεσπρωτεία. Λοιπόν, αυτό δημοκρατήθηκε. Μια άλλη εμπειρία δική μου είναι η εξής που είπατε, να αναπτύσσονται. Δεν μπορεί, είναι κάποιοι δήμοι που είναι μικροί και δεν έχουν αυτοδυναμία. Εδώ στην Οικουμένησα έχω παρατηρήσει με τον Δήμο, βοηθάει πάρα πολύ. Θα πρέπει, δεν μπορεί κάθε δήμαρχος ή να καπελώνει ή να δημιουργεί συλλόγους και τα λοιπά δημοτικούς. Έχει κάποιος, μπορεί. Καλή συνεργασία με αυτούς οι οποίοι σύλλογοι υπάρχουν, να παρέχει όπως είπε και στην ομιλία του, ότι στηρίζει με κάθε τρόπο, είτε με εγκαταστάσεις, τα πάντα. Λοιπόν, εγώ τυχαίνει, έκανα το εξής κάποτε όταν ξεκίνησα. Δεν υπήρχαν γήπεδα στην Πρέβεζα, δεν ήξερε κανείς το τένις. Το έμαθα έξω. Έκανα γήπεδα, σύλλογος, όχι με το Δήμο, και αυτή τη στιγμή γιορτάζουμε 40 χρόνια και κάθε χρόνο γίνεται στην Πρέβεζα το ITF, το πρωτάθλημα Juniors, το οποίο στις 17 του μηνός δηλώσαν συμμετοχή 640 παιδιά από 62 χώρες του κόσμου. Από Αυστραλία, Καναδά. Δεν θα παίξουν όλα, δεν θα έρθουν γιατί πάει με την βαθμολογία. Από εδώ από την Πρέβεζα, το πρώτο του βραβείο έχει πάρει ο Dominic Thiem από τα χέρια μου, ο Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκα και άλλοι πολλοί. Λοιπόν, Δήμαρχε, έχετε εδώ ένα σύλλογο τέννις που είναι φανταστικός. Έχετε, να αναφέρω ονόματα, Μιχάλη Ζήλη και άλλους οι οποίοι έχουν προσφέρει. Αν κάνετε άλλα δύο γήπεδα, εγώ σας λέω του χρόνου παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν θα τρέχει στη Θεσπρωτεία. Αλλά θέλει άλλα δύο γήπεδα. Και για να κλείσω, θα μου επιτρέψει ο Δήμαρχος, δεν υπάρχει κανένας λόγος, συνεργαστήκαμε μαζί και στο Φόσδα και στην Κέλλη επί χρόνια. Και έβαλα ένα συμπέρασμα. Αναφέρατε εδώ στην Οικουμένησα καταδικασμένη η Οικουμένησα. Εγώ λέω καταδικασμένος ο Δήμαρχος και ο βουλευτής να είναι ισόβιος Δήμαρχος. Σας ευχαριστούμε όλους. Εάν υπάρχει οτιδήποτε τα ημέρας είναι εύκολα να τα πείτε. Μπορούμε και μετά, ας πούμε, αν θέλετε τώρα με τη λήξη, κάτι δεν έχω κανένα πρόβλημα, παρακαλώ, ελάτε. Κάτι λύση μας είναι ψηφιοποιημένο. Όχι, δεν είναι. Θα δώσω τα εκπέτα. Καλησπέρα σας. Φίλοι που στον έχω πάνω στον ονομάζομαι, είμαι επιστοποιημένος αθλητικογράφος και επιστοποιημένος δημοσιογράφος. Έχω σπουδάσει στο ΕΚΠΑ διοίκηση αθλητισμού με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία. Μίγμα marketing και brands και event planning manager and management. Άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που είπατε σήμερα. Μπορούν να λάβουν χώρο σε όλη αυτή την περιφέρεια που έχουμε, σε όλη την περιφέρεια Επίρου. Αλλά θα σταθώ σε κάποια πράγματα και θα πάρω έναν τους ομιλητές. Ξεκινήσατε με ένα παραμύθι. Τα παραμύθια έχουν μια νομοτέλεια. Έχουν ένα τέλος. Το τέλος είτε είναι καλή νεράδα που μας κάνει το μαγικό ραδάκι, εμάς καλά και αυτούς καλύτερα, και είναι ή ο δράκος που βγαίνει και τα κάνει όλα μαντάρα με τις φλόγες. Πρέπει να διαλέξουμε τον δρόμο για να φτάσουμε στο καλό. Έτσι. Θα πάρω τον κύριο Γαρέφη μετά, που είπε μίληση για τον εθελοντισμό, ενώ δεν σας αποκάλεσε φραγκοφωνιά, εσείς δεν αναφερθήκατε σε εθελοντές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για να μαζευτεί μια ομάδα από τεχνοκράτες, δεν θα πρέπει να είναι εθελοντές. Και θα πρέπει να αποτανθούν και η περιφέρεια και ο Δήμος σε ανθρώπους που έχουν αυτές τις γνώσεις. Βέβαια, μπορεί να μην είναι παραδεκτοί ή αρεστοί, όμως θα πρέπει κάποτε να το κάνουν. Θα αναφερθώ τώρα και στην κυρία καθηγητρία. Είναι εύκολο για ασκήσεις επί χάρτου, αλλά και θα πω ότι πρέπει να πληρωθούν κάποτε οι προϋποθέσεις για να γίνουν όλα αυτά τα δρόμενα και να αποδώσουν στην τοπική κοινωνία, που είναι πολύ δύσκολο και θέλει πάρα πολύ επικοινωνία.
και θα τελειώσω με ένα παράπονο προς τη συντονίστρια, γιατί τους πρώτους που δεν ευχαρίστησε και δεν έβαλε τη συμμετοχή τους ήταν των ανθρώπων των μέσων μαζικής επικοινωνίας, και οι οποίοι είναι αυτοί που είναι από πίσω πάντα, δείχνουν, αλλά προσπαθούν και δεν φαίνονται εδώ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για μία ακόμα φορά.